καιρό ήταν ένα αγόρι που έκανε ένα πείραμα για τη φυσική. Όμως ξαφνικά άκουσε κάτι περίεργο. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Θα κάνω ένα πείραμα για τη φυσική. Έχω αυτό εδώ, το κλαρί. Θα το κόψω στη μέση για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, ας το κόψω. Ακούστηκε ένας πυροβολισμός. Θα καλέσω την αστυνομία. Ναι, αστυνομία. Άκουσα ένα πυροβολισμό. Και μετά κάποιον να κλαίει. Θα έρθει ένας ντετέκτιβ σε λίγο. Ωραία. Εντάξει. Γεια σας. Όταν ο ντετέκτιβ έφτασε... Ήρθε ο ντετέκτιβ. Γεια σας κύριε. Τι συνέβη εδώ. Έκανα ένα πείραμα φυσικής στο μπαλκόνι μου και ξαφνικά άκουσα κάτι πυροβολισμούς και μετά κάποιον να κλαίει. Μ' αφήστε λίγο εδώ να ερεμήσω το χώρο και μετά θα σας πω. Ωραία, ελάτε. Από εδώ. Μετά από μια ολόκληρη νύχτα έρευνας και πολλή μελέτη στον τόπο του εγκλήματος, τα πράγματα είναι έτσι όπως μου τα είπατε. Ο πυροβολισμός ήταν ένα σήμα για έναν αγώνα δρόμου και τα κλάματα ήταν επειδή ο ένας δρομέας έπεσε και χτύπησε. Λοιπόν, ας δούμε τα πράγματα σύμφωνα με τα λόγια του detective. Λάβετε θέσεις, έτοιμοι, πάμε. Τελικά, ο detective είχε δίκιο. Ο πυροβολισμός ήταν από τον αγώνα τρεξίματος και τα κλάματα από το παιδί που έπεσε. Τέλος! Και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα!